Τι κάνετε, αρχηγέ? Πρώτη φορά τα λέμε από κοντά. Καλημέρα. Χαιρετήσω διαχειραψίας. Ασφιχτή χειραψία. Με διαλύσατε. Καλημέρα σας. Αστειεύομαι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και εγώ χαίρομαι που ήρθα στην εκπομπή σας. Να είστε καλά. Η κυρία Σοφία Πολυζωγοπούλου, για να σας ρωτήσω, να χαιρετήσω και από εκεί. Πώς είστε, τι κάνετε? Είμαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, εγώ κυρία Πολυζωγοπούλου. Ευχαριστώ. Κοντά μας και η Γεωργία Σαδανά και ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου, οι καλοί συνάδελφοι. Και ξεκινάμε την ενότητα αυτή με τα αστυνομικά, με ένα θέμα το οποίο, θα το πω πραγματικά έτσι όπως το νιώσα, φρίξαμε όταν μάθαμε ότι η ανήλικη βία που όλο αυτόν τον καιρό τη δείχνουμε και ασχολούμαστε έχει περάσει σε ένα επίπεδο ώστε να φτάνουν παιδιά να κλείνουν ένα άλλο παιδί μέσα στο φρεάτιο. Και έγινε αυτό στο σχολείο της Νέας Ιωνίας. Καλημερίζουμε τον κύριο Γιώργο, είναι ο πατέρας του μικρού, του 12χρονου. Καλή σας μέρα, κύριε Γιώργο. Μας ακούτε? Καλημέρα σας. Σταύρος είναι το όνομα. Σταύρος. Ζητώ συγγνώμη. Κύριε Σταύρο, βλέπουμε και τα πλάνα από το φρεάτιο. Καταρχάς να σας ρωτήσω πώς είναι το παιδάκι σας σήμερα, πώς είναι ο μικρός? Δεν ξέρω, δεν είμαι εκτός, είμαι σε αγροτικό τόπο τώρα αυτή τη στιγμή και δεν έχω εικόνα τι βλέπετε, τι δείχνετε. Όχι, δείχνουμε το φρεάτιο, λέω, που έγινε όλο το σκηνικό με το παιδί σας. Πώς είναι το παιδί σας τώρα? Δεν έχω επικοινωνία, δεν έχω... Ναι, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Με τηλεόραση αυτό θέλω να πω. Καταλαβαίνω τι λέτε. Είναι πολύ καλά. Είναι καλά. Τώρα, τι έγινε, πώς έγινε το περιστατικό, πώς το βάλανε το παιδί μέσα σε αυτό το φρεάτιο? Δεν το βάλανε, το παρασύρανε. Το παγιδεύσανε, του βάλανε δόλωμα για να μπει τα λεφτά που λέτε, ένα 5 ευρώ. Τη διάρκεια της τρίτης ώρας, εν ώρα αποχή στο σχολείο, αλλά μία από τις φωλές που χαρακτηρίζει το σχολείο αυτό, το έκτο γυμνασίου. Ναι. Το παιδί μου ήταν σε μια παρέα με δικά του παιδιά από το δημοτικό σχολείο που είναι μαζί τώρα στην πρώτη γυμνασίου. Εκεί, ναι, λοιπόν, καθώς βρούσαν έξω, μια παρέα 3-4 παιδιών του γυμνασίου, τρίτης γυμνασίου, άλλης, καμία άγνωστα προς το παιδί μου, είχαν ανοιγμένο ένα φρεάτιο. Ένα φρεάτιο το οποίο η σχάρα του, όπως και ο αστυνόμος που ήρθε και προς τιμή του, δεν μπορούσε να το σηκώσει ο ίδιος. Ήταν ξεκλείδωτο. Mm-hmm. Μετά το γεγονός το είχαν κλειδώσει. Αυτό ήταν ανοιγμένο και παρέσυρα το παιδί μου αυτή η ομάδα, λέγοντάς του ότι μέσα στο φρεάτι υπάρχει ένα 5 ευρώ, να το πιάσει, πήγαινε πιάστο και αυτό. Ο δικός μου γιος, αγαθός που ήταν, εισήλθε μέσα. Την ώρα που εισερχόταν, αυτοί κλείνουν το φρεάτιο. Τη σχάρα, θέλω να πω. Δηλαδή, συγγνώμη, είχε μπει το. Καλημέριζουμε και την κυρία Βέρα Θανασίου. Καλημέρα σας, κυρία Θανασίου. Δηλαδή, μπήκε το παιδάκι μέσα και το κλείσαν με τη σχάρα από πάνω. Έκλεισε τη σχάρα από πάνω. Τι λέτε τώρα? Το ερώτημα που θέτω εγώ είναι το εξής, ότι αν στις γρίλες δεν έβρισκε αυτή σκουριασμένη, γιατί αν τη δείτε από κοντά, δεν είναι και επίγραμμη η όλη αυτή κατασκευή. Έχει πολλές, είναι σκουριασμένη η ποταπόλα. Ναι, το βλέπουμε. Εάν οι γρίλες αυτές δεν πατούσε πάνω στις γρίλες και έπεφτε κάτω, θα το είχε λιώσει το παιδί μου. Και το καλύτερο το... Και εύχομαι και πραγματικά ευγνωμονώ το Θεό που την κατάλληλη στιγμή ο γιος μου ενστικτοδός έσκυψε το κεφαλάκι του προς την κατάλληλη πλευρά, γιατί δεξιά και αριστερά, αν βλέπετε, είναι το πλάτος είναι περίπου 40 πόντου. Βάλτε και το σώμα του, θα είχε συνθλιφθεί το κεφάλι του. Και δεν το χτύπησε, δεν το χτύπησε το σίδερο. Αυτό που θέλω να στιγματίσω είναι η αδιαφορία παντελής, η αδιαφορία της διευθύνσεως. Δεν ενημερωθήκαμε καθόλου και εντελώς τυχαία, μόλις ήρθε ο μεγάλος μας ο γιος, 2 και 4, τότε μάθαμε αυτά τα οποία... μάθαμε και προβήκαμε στο να κάνουμε, να ασκήσουμε μήνυση. Να ρωτήσω κάτι, πώς βγήκε το παιδάκι μετά μέσα από αυτό το φρεάτιο? Ποιος του άνοιξε, ποιος το ξεκαπάκωσε να βγει? Ευτυχώς που εκείνη τη στιγμή πήρε χαμπάρι η μία εφημερεύουσα καθηγήτρια, την οποία την ευχαριστώ πολύ, η οποία είδε, άκουσε φασαρία εκεί, φωνές, δεν ξέρω τι άκουσε εκεί πέρα, και έτρεξε άνοιξε άμεσα. Και βγήκε. Πήγε και έδωσε την δολή να σηκώσουν το φρεάτι να βγει έξω το παιδάκι. Τα ήξερε αυτά τα παιδιά ο γιος σας? Όχι. Όχι, δεν τα ήξερε. Αυτά τα παιδιά δεν τα ήξερε καθόλου. Μάλιστα. Το ρόλο αυτό στο κομμάτι αυτό δεν θα εισέλθω. Είναι καθαρά ρόλος της ελληνικής αστυνομίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον διοικητή του αστυνομικού τμήματος Νέας Ιωνίας. Και ευχαριστώ πολύ τον προϊστάμενο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Β' Αθήνας, τον κύριο Αλεξανδρή και την κυρία Λονταρίου, που άμεσα άσκησαν
ένορκη διοικητική εξέταση, η οποία θα ξεκινήσει άμεσα. Κύριε Σταύρο, σας ευχαριστώ θερμά. Εύχομαι να καταλήξει ένορκη διοικητική εξέταση. Εύχομαι να είναι καλά γιατί... το παιδί σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το είδε κάποιος ειδικό στο παιδί. Είναι σε καμία περίπτωση να μην κουκουλωθεί με έντεχνο τρόπο. Νομίζω δεν μπορεί να κουκουλωθεί πια, κύριε Σταύρο. Έχει βγει σε όλα τα κανάλια, έχει βουήξει. Δεν μπορεί να κουκουλωθεί πια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ετοιμαζόμαστε για Θεσσαλονίκη. Ένα σχόλιο από εσάς θέλω, κύριε Ραχοβίτσα. Έχει ξεφύγει η κατάσταση, έτσι. Εντάξει, η κοινωνία έχει χαλαρώσει σίγουρα. Έχει ξεφύγει η κατάσταση. Έχει χαλαρώσει, ειδικά σε τέτοιες ηλικίες. Βλέπουμε από ηλικίες 12 μέχρι 15-16 χρονών πραγματικά καταστάσεις τις οποίες ούτε μπορούσαμε καν να σκεφτούμε ότι θα μπορούσαν να συμβούν. Παλιότερα, ναι. Έτσι. Ειδικά στις μέρες μας. Και αυτό είναι ένα περιστατικό, θα μπορούσα να πω, ήπιο, έτσι. Έχουμε δει άλλα περιστατικά 14χρονα στο Ήλιο, πριν από κάτι μήνες, συμμαθητές, βιάζαν συμμαθητές τους. Αφήστε το τώρα, αρχηγέ, είναι απίστευτο. Να πω τώρα, θα πούμε κι άλλα συνέχεια. Πάμε.